Καλησπέρα σε όλους, γεια σας φίλοι μου. Ξεκινάμε άλλο ένα live. Σήμερα πάλι, Τρίτη, 22/5/2018. Θα περιμένουμε πάλι να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Καλησπέρα στην Ελπίδα μας. Στην Τίνα, στην Ελένη. Στον Χρήστο. Στη Μαργαρίτα. Όλα τα καλά παιδιά, να μπείτε μέσα φίλοι μου, να μαζευτούμε κάποια πενταριά να ξεκινήσουμε. Μέχρι να μπουν οι φίλοι μας, θα σας πω πάλι ότι τις Κυριακές κάνουμε διαλέξεις εδώ στο χώρο μου, στην Οίκαια, πίστα ατομικά μαθήματα και φυσικά για το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί πέρα υπάρχουν τα βίντεο για όποιους θέλουν έτσι να κάνουν μια έρευνα. Γεια σου Κατερίνα, στη Λιλή, η Άννα, ωραία. Έχουμε και το φίλο μας, τον Κώστα, τον Δημάκη, θα μας πει και να μας βοηθήσει στις ερωτήσεις. Θα γράψετε φίλοι μου τις δικές σας ερωτήσεις, τα δικά σας θέματα, για να μοιραστούμε έτσι τις πληροφορίες κάτω από το δικό μας πρίσμα, κάτω από τη δική μας προσέγγιση, κάτω από τη δική μας συνειδητότητα, για το μοίρασμα που κάνουμε έτσι στα δικά σας πρίσματα. Λοιπόν, γεια σου Ειρήνη. Καλησπέρα και στην Κύπρο και σε όλα τα μέρη που μας βλέπουν, εσωτερικό και εξωτερικό. Δύο λεπτάκια υπομονή ακόμα, να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Λοιπόν, περιμένω από το φίλο μου τον Κώστα να μου απαντήσει. Να δούμε τι γίνεται. Ωραία. Καλώς τη Μαρία. Καλησπέρα Μαράκη, γεια σου Σταμάτη. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, δυνατά ίσως. Ωραία. Ξέρω, ελπίζω ο ήχος να είναι καλός, να τα καταφέρουμε φίλοι μου. Λοιπόν, είναι το καινούριο κινητό. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτές τις καταστάσεις. Ωραία, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε και σήμερα. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου να σας πω, οπότε θα μιλήσουμε λίγο για αυτό που είχα μιλήσει και στο σεμινάριο εδώ πέρα στη διάλεξη την Κυριακή, γενικά για την κατάκριση πολλές φορές, που οι περισσότεροι φίλοι αισθάνονται μέσα τους, έτσι, και την ενοχή. Θέλω να πω ότι η εξελικτική πορεία του ανθρώπου, Ωραία, ναι. Ωραία.
εντάξει. Με συγχωρείτε για διακοπές, γιατί συνεννοούμε και με το φίλο μου για τις ερωτήσεις εδώ πέρα που μου γράφει. Λοιπόν, θέλω να σου πω φίλοι μου ότι η εξελικτική πορεία του ανθρώπου, του ανθρώπινου είδους, καθώς μας περνάει μέσα από τα μαθήματα, αυτό που λέμε εξέλιξη, για να μπορέσουμε να γίνουμε συνειδητοί, θα λέγαμε, σε όλη τη διαδικασία, σε όλα τα σκαλοπάτια γνώσης και επέκτασης που μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο είδος, μέσα από τα δικά μας τα γονίδια, μέσα από το DNA, συνεχώς προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους απόγονους, τα διάφορα πράγματα, τις διάφορες ιδιότητες που έχουμε, για να τις εκλεπτύνουν, θα λέγαμε, να τις αναβαθμίσουν ή να τις υποβαθμίσουν αναλόγως, θα λέγαμε, τους κύκλους που συμπεριφέρεται η ανθρωπότητα και οι ενέργειες πάνω στον πλανήτη Γη. Κάθε φορά, κάθε ένας από μας έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Έχει έναν αυθεντικό εαυτό. Και αυτός ο αυθεντικός εαυτός μας έχει διάφορα πράγματα που λέμε καλά και άλλα διάφορα πράγματα που λέμε κακά. Έχει διάφορα πράγματα που λέμε αρετές και άλλα που λέμε κακίες. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε ένας, αναλόγως στις εμπειρίες του, δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Παρόλα αυτά, η ζωή η ίδια, η νοημοσύνη, ο Θεός, οπωσδήποτε, όπως και θέλετε εσείς να το πείτε, έχει δώσει αυτή την αναμετάδοση στην πραγματικότητα όλων των ιδιωτήτων, των συναισθημάτων, καλών ή κακών, έτσι στα παιδιά μας. Γι' αυτό τα παιδιά μας συνεχώς βγαίνουν με ένα τάμπουλα ράσα, θα λέγαμε, με ένα λευκό πίνακα, αθώα, αγνά, λευκά θα λέγαμε, και πάνω τους οι γονείς, η κοινωνία, το περιβάλλον ζωγραφίζει τις πρώτες εικόνες. Αυτό γίνεται φίλοι μου γιατί κάθε φορά όλοι εμείς και αυτοί που είναι γονείς, θα λέγαμε περισσότερο, ξέρουν και προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο, θα λέγαμε, για τα παιδιά τους. Όμως στην πραγματικότητα η ίδια η ενέργεια κυλάει μέσα από μας για να μας δίνει συνεχόμενα ευκαιρίες και ερεθίσματα, ώστε οι άλλες γενιές να έχουν μάθει από τα ερεθίσματα τα αρνητικά ή τα θετικά και συνεχόμενα να παίζεται αυτό το παιχνίδι της εξέλιξης. Φανταστείτε ότι αν εμείς δεν είχαμε μερικά ελαττώματα και ήμασταν τέλειοι, δεν θα ενεργοποιούσαμε, θα λέγαμε, τα παιδιά για να τα σπρώξουμε προς μια κατεύθυνση να ψαχτούν και να βρουν συγκεκριμένα πράγματα. Κάθε τι σε εισαγωγικά που μας πνίγει είναι αυτό που μας κάνει και μας δίνει την επιθυμία να βγούμε έξω από το πνίξιμο, ψάχνοντας λύση. Έτσι, φίλοι μου, γίνεται συνεχώς και από τους γονείς στα παιδιά. Οι γονείς να είναι αυθεντικοί, να είναι αυτοί που είναι και να μεταδώσουν οτιδήποτε έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, στα παιδιά, χωρίς κατάκριση. Αυτόματα, με τις καινούριες ενέργειες, με ένα νέο, θα λέγαμε, λογισμικό, με ένα νέο υπολογιστή, αυξάνονται οι δυνατότητες να θεραπεύσουμε έτσι τις αμαρτίες σε εισαγωγικά των προγόνων μας. Βλέπετε ότι στην πραγματικότητα κάθε φορά που κάθε άνθρωπος γεννιέται κοιτάει πώς μπορεί με τη δική του συμπεριφορά να θεραπεύσει ή να μεγαλώσει την ένταση σε ορισμένες ιδιότητες, σε ορισμένες ανισορροπίες, με σκοπό να έρθει συνέχεια, θα λέγαμε, αυτή η συνέχεια και η συνεκτικότητα μεταξύ των διαφόρων, θα λέγαμε, έτσι, παιδιών και ατόμων στην κοινωνία μέσα και να μας δίνει κάθε φορά την ευκαιρία μεταβιβάζοντας τις δικές μας αμαρτίες, όπως τώρα τα παιδιά που χρωστάνε, που βγαίνουν και χρωστάνε κυριολεκτικά τα οικονομικά που μας έχουν χρεώσει οι προγονείς μας, έτσι ακριβώς είναι χρωστούμενα, καρμικά, από διάφορες, θα λέγαμε, παλιές ζωές μέσω του DNA, μέσω των γονιδίων, που καλούμαστε εμείς σε κάθε εισάρκωση να δώσουμε το δικό μας λιθαράκι για να πάρουμε την απαιτούμενη εμπειρία και έτσι να εξισορροπήσουμε, θα λέγαμε, τις ενέργειες μέσα μας, οπότε σιγά σιγά να δίνουμε ένα ακόμα ερέθισμα αρνητικό αλλά και ένα ακόμα ερέθισμα θετικό στις επόμενες γενιές για να έχουν να παίξουν, θα λέγαμε, τα σενάρια, για να έχουν την όθηση να παίξουν τα σενάρια και αυτά, ώστε να συνεχιστεί η εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, αυτό που λένε αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα, ισχύει στην πραγματικότητα, απλά θέλω να
σας πω ότι δεν είναι κάτι που είναι έξω από τον νόμο. Κάθε φορά, φίλοι μου, εμείς δημιουργούμε αιτίες και αποτελέσματα. Και κάθε φορά, μέσα στη μικρή ζωή μας, μέσα σε αυτό το μικρό, θα λέγαμε, επίπεδο που μπορούμε να έχουμε, μέσα με αυτό τον μικρό, θα λέγαμε, υπολογιστή ή τις μικρές, θα λέγαμε, ιδιότητες που ο καθένας μπορεί να εξερευνήσει στη δική του εσάρκωση, δουλεύουμε τα δικά του τα βιώματα. Αυτό όμως πρέπει να περάσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, στις επόμενες γενιές. Όχι για να τις τιμωρήσει, αλλά για να δώσει την ευκαιρία μέσω των άλλων ενεργειών, των καινούριων ενεργειών, να θεραπευτούν οι πρόγονοι, οι αιτίες, θα λέγαμε, έτσι και σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Κάτω από αυτή την έννοια, θέλω εσείς που είστε γονείς να καταλάβετε ότι τις περισσότερες φορές, ακόμα και αν έχετε μερικά ελαττώματα ή πάθη που δεν τα έχετε ακόμα ισορροπήσει και δεν είστε οι τέλειοι που θα θέλατε για τα παιδιά σας, θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή την ατέλεια δίνετε την όθησή σας στα παιδιά για να συνεχίσουν το δικό σας έργο. Μπορείτε να ξεκινήσετε λοιπόν να γράφετε τις διάφορες ερωτήσεις, να μιλήσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο πράγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό να σας πω είναι ότι η ανθρωπότητα, σας είπα, όπως τα άλλα, τις άλλες μεταδόσεις που κάναμε, ξεκινάει από εκεί που είναι σαν ένα νήπιο, σαν ένα παιδί, να έρχεται σε μια κατάσταση ενηλικίωσης και να ψάχνει να βρει τον εαυτό της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει παραπάνω, θα λέγαμε, ευθύνη του εαυτού της. Όπως όταν ήταν μικρά τα παιδάκια τους λέγαμε μη, καλό, κακό, μη και μπράβο, καλό, κακό, μια πολικότητα, τελείως ομή, θα λέγαμε, καθόλου ρευστή. Έτσι και στις διάφορες θρησκείες, δασκαλίες για την ανθρωπότητα, την τότε, την ζωώδη φύση μας, υπήρχαν μόνο δύο πράγματα, όπως όταν μιλάμε στα ζώα. Αυτό που τους λέμε μη και μπράβο. Εμείς λοιπόν, σαν ζωώδη κατάσταση, σαν κοπάδια που ήμασταν, στα πιο αρχαία, θα λέγαμε έτσι, χρόνια, ξεκινάμε λοιπόν και βλέπουμε ότι όλες οι δασκαλίες βασιζόντουσαν σε μια πολικότητα καλού-κακού, χωρίς να μας μιλάνε για τη ρευστότητα. Όμως αυτές οι παλιές δασκαλίες, αυτή η παλιά δασκαλία της ομής πολικότητας, έχει αρχίσει και φεύγει και στη θέση έρχεται η αιτία, η ρευστότητα, το πότε κάτι είναι καλό, πότε κάτι είναι κακό, αναλόγως τη δική μας εξελικτική πορεία, αναλόγως τη δική μας γνώση. Αρχίζει και ρευστοποιείται αυτή η έννοια, φίλοι μου. Και έτσι καταλαβαίνουμε μέσα από αυτή την κατάσταση το να μπορούσουμε εμείς να πάρουμε την ευθύνη στον εαυτό μας, πρέπει να διαμορφώσουμε ανάλογα και την έννοια του καλού-κακού. Ψάχνοντας την αιτία, ψάχνοντας μια ρευστή κατάσταση για να μπούμε, θα λέγαμε, σε εκείνη την κατάσταση, να μπορούμε ανά στιγμή κάτι να το καθορίζουμε πότε είναι καλό και πότε γίνεται κακό προς την εξέλιξή μας. Βλέπετε όμως ακόμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα τη ζωική κατάσταση μέσα τους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακόμα στις, θα λέγαμε, στα πρώτα επίπεδα αφύπνισης του εαυτού τους. Παρ' όλα αυτά, για αυτούς οι διδασκαλίες του καλού-κακού, οι διδασκαλίες, θα λέγαμε, της ομής και της πάγιας πολικότητας, για αυτούς ακόμα δουλεύουν. Όπως αυτό το πράγμα δουλεύει, θα λέγαμε, στα διάφορα ζώα, που όταν τους λες να κάνουν κάτι, τους λες να ξέρουν απλά να το κάνουν, να μην το κάνουν, χωρίς να τους εξηγήσει την αιτία. Όπως λοιπόν στα παιδιά σας πρέπει να περιμένετε να μεγαλώσουν για να μάθετε να τους εξηγείτε συγκεκριμένες αιτίες και να βρουν μόνοι τους μετά για ποιο λόγο είναι κάτι καλό, για ποιο λόγο είναι κάτι κακό. Εμπειρικά, μέσω του δικού τους βιώματος, περιμένετε λοιπόν να αρχίσει να δουλεύει το νοητικό του, να έχει τα κατάλληλα δεδομένα και μετά να πάει σε αυτό το επίπεδο επεξεργασίας αιτίας και αποτελέσματος. Έτσι ακριβώς ήρθε η ώρα και έρχεται η ώρα στην ανθρωπότητα να μπούμε σε αυτό το εξελικτικό επίπεδο και να μπορεί ο καθένας μέσω της ελευθερίας που έχει από τις επιλογές του και τη διαφορετικότητα που έχει να μπορεί να πάρει τις ευθύνες των συνεπειών των επιλογών του. Κάθε φορά που κάθε άνθρωπος λοιπόν καταλαβαίνει ότι είναι ελεύθερος να πράξει τη δική του κόλαση και τον παράδεισο μέσα στην ίδια του τη ζωή και μέσα από αυτό να μάθει, τότε χαλαρώνουμε και δεν ασχολόμαστε τόσο πολύ με τους άλλους, παρά τους δίνουμε το δικαίωμα να αποφασίζουν ελεύθερα τη δική τους καταδίκη ή τη δική τους ελευθερία.
Αυτή η έννοια θα έρθει σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο, χωρίς να προσπαθούμε λοιπόν εμείς να πείσουμε για πάγιο καλό και να πείσουμε για πάγιο κακό. Συγκεκριμένοι άνθρωποι που ασχολούνται με το πνεύμα, τις διδασκαλίες, θα έρθει η ώρα και θα ξυπνήσουν από αυτό το λίθαργο και θα δουν ανοιχτά στα μάτια τους ότι η καινούργια ενέργεια τους λέει να ανοίξουν τα μάτια και να δουν τι έχουν πράξει και να δουν ότι πράττουν ακόμα ορδές από κοπάδια ανθρώπων, πιστούς, ανθρώπους να πιστεύουν και να μαλώνουν μεταξύ τους για την πίστη τους, ανθρώπους που να κουβαλιούνται στα δόγματα, στις σχολές, σε συγκεκριμένους ναούς, να κάνουν πράγματα τυπικά και ενώ έρχεται η ώρα να φύγουν από το τυπικό, να μπούμε στη ρευστότητα, να καταλάβουμε την ενέργεια, να καταλάβουμε το βίωμα, να γίνει διδασκαλία η ίδια η ζωή μας. Θα δείτε μόλις αυτοί οι άνθρωποι ξυπνήσουν και βγουν από τα δόγματα, πόσο πολύ θα δώσουν έννοια στην έμφαση της απελευθέρωσης του μοναδικού ανθρώπου μέσα από την ίδια του τη ζωή, να μπορεί να συλλαμβάνει και να καθοδηγεί ο ίδιος με τον ανώτερο εαυτό του την ίδια την εξελικτική του πορεία. Μόλις ανοίξουν τα μάτια αυτοί οι άνθρωποι θα δουν πραγματικά ότι αυτό που καταφέραν δεν ήταν η αφύπνιση του κόσμου, αλλά να βάζουν τον κόσμο σε μια επινηλία κοπαδιών, σε μια επινηλία πιστών, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν τις δικές τους και καλά αποστολές. Πρέπει να μάθουμε να δίνουμε τώρα τη δύναμη στον έφηβο να μπορεί να διαλέξει για τη ζωή του. Πρέπει να του δίνουμε το δικαίωμα να μπορεί να είναι ανεξάρτητος. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και στο άτομο, εσείς που καλείστε θεραπευτές, εσείς που καλείστε διδάσκαλοι, εσείς που καλείστε οτιδήποτε έχετε μια μορφή ηγεσίας και μια μορφή θα λέγαμε δύναμης πάνω στους άλλους ανθρώπους, εξουσίας δηλαδή. Θέλω να καταλάβετε με αυτά τα λόγια φίλοι μου ότι έρχεται συγκεκριμένη ώρα να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε και να έρθει συγκεκριμένη άλλου είδους διδασκαλία. Γι' αυτό και με βλέπετε εμένα να είμαι έτσι νέος, να λέγαμε να κάνω γυμναστική, να μιλάω καμιά φορά αθυρόστομα, να έχω φυσική ζωή, να μην κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι, να μην μπαίνω σε λευκά ρούχα, να μην αφήνω τα μαλλιά μου, να μην κάνω ζεν και διαλογισμούς κάθε στιγμή και κάθε φορά. Και να κάθομαι να ζω τη ζωή μου πολύ πιο απλά από τον καθένα σας, χωρίς να ψάχνω να κάνω είτε ομοφαγίες, είτε να πηγαίνω στο βουνό, είτε να κάνω καθάρσεις. Θέλω να σας δώσω μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη αίσθηση για το τι μπορείτε να κάνετε μόλις αναβαθμιστείτε και σε εκείνο το επίπεδο, ότι όλα πάνε καλά και ότι όλα είναι μέσα σας και προχωράνε τέλεια. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα, όποιοι δεν έχουν περάσει από τα προηγούμενα επίπεδα, πρέπει να το περάσουν. Όλα είναι επίπεδα συνείδησης τα οποία υπάρχουν για να μπορεί ο καθένας να βρίσκει, θα λέγαμε, τον δρόμο του. Όπως λοιπόν αυτά τα πράγματα που τόσο καιρό εδώ και 2.000 χρόνια κάθονται και λένε στην ανθρωπότητα, έτσι τώρα έρχονται μερικοί άνθρωποι, θα λέγαμε, των νέων ενεργειών που μιλάνε για τη νέα συνειδητότητα. Αυτοί που σπέρνουν καινούριους σπόρους που σιγά σιγά, θα λέγαμε, έρχεται η ώρα να εκολαφθούν μέσα στους ανθρώπους και να ξεφύγουμε από όλη την τυπικότητα των κοπαδιών, των δογμάτων και να μπορούμε να φύγουμε από εκεί πέρα, να περπατήσουμε στο επόμενο σκαλοπάτι της ίδιας μας κατάστασης. Εκεί που θα πάρουμε εμείς την ευθύνη, εκεί που θα φύγουν αντιπροσωπείες, εκεί που θα ξέρουμε εμείς κανονικά ότι οποιοδήποτε και να μας φανερωθεί μπροστά μας, είτε λέγεται Χριστός, είτε Βούδας, είτε δάσκαλος, είτε οποιοδήποτε άνθρωπος μας παριστάνει, θα λέγαμε το δάσκαλο, είτε εγώ ήδη σε αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, το μόνο που ακούτε είναι ο εαυτός σας. Όλοι έχουμε πρίσματα και ο καθένας έχει το δικό του πρίσμα. Η εξελικτική πορεία δεν είναι τίποτα άλλο από το να αφήνουμε τα πρίσματα στην άκρη, τα δικά μας πρίσματα, να τα μειώνουμε μέχρι να βρούμε το αγνό φως μέσα μας. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, πάνε 10 χρόνια τότε που έγραφα το blogspot Ελεύθερη Γνώμη που είχα γράψει το σύμπαν είσαι εσύ και τον ονειροκρίτη πραγματικότητας, που έβαλα τη συνείδησή μου, θα λέγαμε, μέσα στο άκτιστο φως. Άκτιστο φως είναι, θα λέγαμε, μια ορολογία στα εσωτερικά, θα λέγαμε, θέματα, όπου μιλάνε για εκείνη, θα λέγαμε, την ενέργεια που δεν έχει φανερωθεί, θα λέγαμε, ακόμα στον κόσμο μας. Έτσι, κάθε φορά υπάρχει μια χαοτική ενέργεια που από εκεί εκπέμπεται, θα λέγαμε, αυτό το φως, το οποίο μετά με διάφορες συχνότητες, κραδασμούς, και αρχίζει και παίζει εκεί πέρα, θα λέγαμε, όλες τις διάφορες πραγματικότητες τις οποίες βλέπουμε. Και εμείς παίζουμε σαν 3D, όπως να κοιτάτε τα φωτάκια στην οθόνη, τα φωτάκια τώρα σε μένα, και από τα φωτάκια μέσα εσείς δημιουργείτε τη μορφή,
και μπορείτε να κάνετε το χαρακτήρα μου και συναισθήματα. Όμως αυτό που βλέπετε είναι τίποτα άλλο παρά τα φωτάκια να αναβοσβήνουν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Έτσι ακριβώς είναι και η πραγματικότητά μας. Τα φωτάκια είναι φωτάκια, είναι πλάνη, εμείς παίρνουμε το βίωμα. Πάνε 10 χρόνια λοιπόν από τότε που μπήκα στο Άκτη στο Φως και τώρα μου είναι πολύ εύκολο πλέον εμένα να μεταβιβάζω, θα λέγαμε, τη συνειδητότητά μου εκεί πέρα και να βγαίνω έξω από τη διάνοια. Γι' αυτό σας μιλάω για τις αντιπροσωπείες όλες τις οποίες εμείς, σαν ολική αυτή, χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε το δικό μας σύμπαν. Παρόλα αυτά τα πράγματα τώρα που σας φαίνονται λίγο έτσι περίεργα, ακριβώς και η προσωπικότητά μας έτσι φτιάχνει το δικό της σύμπαν μέσα, γιατί είμαστε όλοι καθηκόνα και ομοίωση. Έτσι ακριβώς γεννιούνται, θα λέγαμε, οι διάφορες ιδέες και έτσι ακριβώς ορισμένα όντα μπορούν να κάνουν πραγματικότητα αυτό που εμείς μόνο μπορούμε να κάνουμε σκεπτομορφή. Δηλαδή τι, δημιουργούν εκείνο το συγκεκριμένο χάος, μπαίνουν σε εκείνη τη συγκεκριμένη, θα λέγαμε, δόνηση στο άκτη στο φως και από εκεί πέρα όπως το χάος εκπέμπει έτσι το φως και αρχίζει πάνω του να δημιουργεί όλες τις πλάνες, θα λέγαμε, ή τις 3D ή τις χρονογραμμές. Έτσι ακριβώς και εμείς μπορούμε να μπούμε στο δικό μας άκτιστο φως μέσα, στο κενό το δικό μας και από εκεί να ξεπετάξουμε οτιδήποτε θέλουμε να δημιουργήσουμε σαν μορφή, σαν σκεπτομορφή, στη δική μας διάνοια. Γι' αυτό με βλέπετε πολλές φορές να γίνομαι καμιά φορά έτσι απόλυτο σε ορισμένα πράγματα και να σας λέω ότι δεν υπάρχει το ένα και δεν υπάρχει το άλλο. Όλα υπάρχουν για αυτό που θέλει να τα χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο και φυσικά έρχεται η ώρα μετά τη δομή της αποδόμησης. Όλα λειτουργούν με τη δόμηση και την αποδόμηση και από εκεί πέρα το σημείο που σας μιλάω καταλαβαίνουμε αυτή την κβαντική έννοια που η συνειδητότητα πιάνει αυτό το φως λοιπόν και το καλλιεργεί έτσι ώστε να φτιάχνει πραγματικότητες που εμείς παίρνουμε το βίωμα και λέμε ζωή. Λοιπόν, κάτω από αυτή την έννοια φίλοι μου, γι' αυτό προωθούμε λοιπόν έτσι τον εαυτό μου, τον προωθώ με μια συγκεκριμένη κατάσταση, όπως μου ξέρουν οι γνωστοί μου, με μια συγκεκριμένη κατάσταση να μην μπορώ να βάλω ορολογίες δίπλα στο όνομά μου και απλά να λέγω με σταμάτης μισηλής. Δεν έχω βάλει καμία άλλη ταμπέλα, ούτε να λέω θεραπευτής, ούτε ψυχολόγος, ούτε μάστερ, ούτε κουνφού, ούτε δάσκαλος, ούτε θα λέγαμε οτιδήποτε άλλη ταμπέλα, γιατί θέλω να φύγετε από τις αντιπροσωπείες και να μπορείτε να παίρνετε μόνοι σας την ευθύνη, να καθορίζετε εσείς τι είναι ο άλλος για σας. Γιατί αυτή είναι η δύναμη μαγική που έχετε να κάνετε τον καθένα όπως εσείς θέλετε, να τον ορίζετε στον δικό σας κόσμο. Βλέπετε λοιπόν γιατί κρατιέμαι σε ένα επίπεδο απλώντας χωρίς να έχω ούτε τίτλους ούτε οτιδήποτε. Να κρατιέμαι σε ένα επίπεδο απλώντας σε όλα τα επίπεδα για να σας δείξω μέσα από αυτή την απλότητα που βλέπετε. Χωρίς να χρειάζεται να ξεσκίσω τον εαυτό μου σε πάρα πολλά πράγματα, έρχεται η ώρα και μπορούμε να φτάσουμε, να κρατέχουμε αυτή τη σοφία, κάνοντας γήινα πράγματα. Κάνοντας πράγματα που όλοι πάτε να ξεφύγετε γιατί σας δείχνουν, θα λέγαμε, το ζωώδιο εαυτό σας. Σας δείχνουν, θα λέγαμε, τα πάθη σας. Σας δείχνουν οτιδήποτε άλλο πράγμα είστε εγκλωβισμένοι μέσα και θέλετε να βγείτε. Παρ' όλα αυτά, όταν βγείτε, θα μπορείτε να τα δημιουργήσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνετε αυθεντικοί άνθρωποι. Βεβαίως και δεν θα τα κρατήσετε όλα. Όμως αφού ζούμε σε αυτή τη διάσταση, πάντα θα υπάρχουν πράγματα που θα έχετε να κάνετε και πάντα θα έχετε όρεξη για τη ζωή σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, διαστάσεις και χρονογραμμές που διαλέξει η ψυχή σας να παίξετε πραγματικά το ρόλο σας. Να φύγει αυτή η κατάκριση του εαυτού σας ότι δεν θα έπρεπε να ήσασταν εδώ και να δείτε πραγματικά να δημιουργείται ένας παράδεισος μέσα στη ζωή σας, εκεί που νομίζατε ότι ήταν μόνο μία κόλαση. Εύχομαι στον καθένα λοιπόν, στη δική του εξελικτική πορεία, πάντοτε να ακολουθάει, θα λέγαμε, την ψυχή του, ώστε τα προβλήματα τα οποία έρχονται σαν προκλήσεις ή θα λέγαμε οι προκλήσεις τις οποίες τις κοιτάτε σαν προβλήματα να είναι επειδή έχετε ξεχάσει, θα λέγαμε, τον εαυτό σας, έχετε ξεχάσει την ψυχή σας που εξελίσσεται. Όλοι λοιπόν λόγω της κούρασης θέλουμε να φέρουμε μέσα στη δική μας ζωή το βόλεμα. Όταν εμείς πηγαίνουμε βάσει της εξελικτικής μας πορείας, δηλαδή συνειδητότητα και εξελικτική πορεία με μια εμπιστοσύνη, τότε δεν έρχονται προβλήματα, έρχονται προκλήσεις και είναι πολύ εύκολα γιατί τα αποδεχόμαστε. Όταν εμείς έχουμε ξεχάσει την εξέλιξή μας, έχουμε ταυτιστεί μόνο με το βόλεμα και τον πόνο, χωρίς να θυμόμαστε το σκοπό,
τότε έρχονται με ένταση οι προκλήσεις και μέσα στο μυαλό μας το διανοητικό τα ονομάζουμε προβλήματα. Ξεκινήστε λοιπόν φίλοι μου τώρα, μετά από αυτόν τον πρόλογο που έκανα, να γράψετε τα διάφορα θέματα που θέλουμε να μιλήσουμε, έτσι και να δώσουμε τη δική μας άποψη πάνω από συγκεκριμένα θέματα που θέλετε να πείτε και να αναλύσουμε. Έτσι, προχωρήσουμε λοιπόν στις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, λέει η Μαρία, σε λεπτό να κάνω και ένα refresh εδώ πέρα για να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει η Μαρία, καλησπέρα Σταμάτη, καλησπέρα σε όλους. Σταμάτη, γιατί βλέπουμε να επικρατεί τόσο έντονη, λέει, οικογενειοκρατία σε θέσεις εξουσίας. Ευχαριστώ. Οικογενειοκρατία σε θέσεις εξουσίας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πούμε. Πολλές φορές, φίλοι μου, βλέπουμε αυτό το πράγμα να συμβαίνει λοιπόν σε θέσεις εξουσίας. Συγκεκριμένα άτομα, μοτίβα και γονίδια που φτιάχνουν, θα λέγαμε, τον εαυτό τους για να έχουν δύναμη, καταφέρουν και επιβιώνουν πάντοτε. Γιατί? Γιατί κρατάνε τον εαυτό τους πάνω σε μια κατεύθυνση. Κρατάνε τον εαυτό τους από γενιά σε γενιά με συγκεκριμένη διδασκαλία ο ένας με τον άλλον, ώστε να προωθούνται εξελικτικά παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό για να συμβαίνει όμως, φίλοι μου, πάει να πει ότι έχουν δώσει μεγάλη, θα λέγαμε, σημασία, ειδικά οι αρνητικοί τύποι, θα λέγαμε, οικογενειών, στο πώς να συμπεριφέρονται έτσι εκείνοι, αλλά να μην παρέχουν, θα λέγαμε, τη γνώση. Άλλοι, θα λέγαμε, οικογένειες, θα λέγαμε, θέλουν να προσφέρουν οικογενειακές ψυχές, οικογένειες αίματος, γονιδίων κτλ. Ακόμα και εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε πόσες φορές μερικές οικογένειες, Καραμαλίδες, Παπαδρέου, Μητσοτάκηδες, κρατούνται στην εξουσία για τόσα πολλά χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν διάφορους άλλους, όπως θα λέγαμε αυτοί οι Rothschild, οι Rockefeller, οι Brown και οι υπόλοιποι που υπάρχουν, έτσι, που έχουν τις άλλες οικογένειες των τραπεζιτών. Όπως και άλλες οικογένειες, θα λέγαμε, κινέζικες ή ιταλικές, τις οποίες σίγουρα δεν θα ξέρετε, αλλά αναμειγνύονται έτσι στις διάφορες άλλες, θα λέγαμε, μαφιόζικες, θα λέγαμε, ομαδοποιήσεις και μασονικές, θα λέγαμε, στοές που υπάρχουν και διοικούν, θα λέγαμε, ανατεμάχια και επίπεδα την ανθρωπότητα. Όταν εμείς, φίλοι μου, κρατάμε κάτι καθαρό και αγνό ως προς τη δική του εξέλιξη, είναι σαν ένα ποτάμι, θα λέγαμε, που κυλάει χωρίς να έχει πρόσμιξη. Οπότε κάθε φορά διατηρούν συγκεκριμένες ποιότητες αυτοί που θέλουν να φτιάξουν, θα λέγαμε, συγκεκριμένες οικογένειες. Δεν κοιτάνε να κάνουν πράγματα μόνο της εξελικτικής πορείας, αλλά κοιτάνε καθότι θέλουν να διατηρήσουν, θα λέγαμε, για να μην προσβληθούν από διάφορα άλλα, θα λέγαμε, άτομα μέσα τους γονιδιακά ή και ενεργειακά ή οπωσδήποτε άλλο πέστε το. Διατηρούν συγκεκριμένα πράγματα για να έχουν μόνο προσμίξεις, ωφέλη, σχέσεις, επενδύσεις, φιλίες, για να διατηρούν συγκεκριμένες δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν τις κρατάνε και φανταστείτε, αφού μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης και ο Παπαδρέου, καλή ώρα, φανταστείτε πως μπορούν με τι ευκολία να το κάνουν οι άλλοι άνθρωποι λόγω της άγνοιας και λόγω των σπρωξμάτων, δηλαδή σπρώχνουν τον άνθρωπο, να μπορούν τα άλλα τα γονίδια να χάσουν τον εαυτό τους και να μην εξελιχθούν. Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε συγκεκριμένες οικογένειες που λειτουργούν σαν ομάδα με συγκεκριμένα μοτίβα να διατηρούν τόσο πολύ πράγματα που οι άλλες οικογένειες που είναι στην άγνοια δεν μπορούν να διατηρήσουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και μέσα μας, φίλοι μου. Όταν εσείς δεν έχετε προσμίξεις, θα λέγαμε, με διάφορα άλλα πράγματα παρασιτικά ή κατωτέρων δονήσεων, έχετε καλύτερη πρόοδο. Και αυτό είναι που σας είπα και πριν, μέχρι να δυναμώσετε αρκετά. Μόλις δυναμώσετε αρκετά και δουλέψετε, θα λέγαμε, για το καλό όλων, με αγάπη προς όλους και όχι μόνο με αγάπη προς τον εαυτό μας, τότε λοιπόν έχετε εκείνη τη δύναμη να μπορείτε εσείς μέσω τη δική σας αναβάθμισης να κάνετε προσμίξεις με κατώτερα, θα λέγαμε, όντα ή ενέργειες, μόνο και μόνο για να τις εκλεπτύνετε μέσω από εσάς. Παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε, συγκεκριμένες ποιότητες κρεάτων είναι τοξικές
Και αυτά τα πράγματα κάνουν κακό σε πολύ κόσμο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που θα βρουν ένα είδη, θα λέγαμε, κρέας από ένα σφαγμένο ζώο που έχει χαμηλή δόνηση και θα το φάνε και αυτό το κρέας θα αναβαθμιστεί μέσα στον αναβαθμισμένο οργανισμό ενός ανθρώπου. Έτσι, δεν θέλω να είστε μονόπλευρα τα πράγματα, θέλω να βλέπετε τα πράγματα πολυεπίπεδα, γιατί υπάρχουν επίπεδα δύναμης και επίπεδα αδυναμίας. Η αλήθεια του αδύναμου υπάρχει όπως και η αλήθεια του δυνατού. Η αλήθεια του εφυπνισμένου και η αλήθεια του κοιμισμένου. Υπάρχουν και οι δύο αλήθειες, θα λέγαμε, και οι δύο πραγματικότητες που μπορούμε να βιώσουμε, έτσι. Κάτω από αυτή την έννοια, λοιπόν, Μαρία, έτσι βλέπεις πολύ έντονη οικογενειοκρατία σε θέσεις εξουσίας. Ελπίζω, λοιπόν, να σε έδωσα την απάντηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εσείς που θέλετε να διατηρήσετε, λοιπόν, κάποια συγκεκριμένη δύναμη και εξελιτική πορεία, με αγάπη προς τον εαυτό σας στην αρχή, και μετά, αν καταφέρετε και με αγάπη προς το σύνολο, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, να ξέρετε να ξεχωρίζετε τι κάνει και τι σας προσφέρει άνοδο και τι σας προσφέρει, θα λέγαμε, και τι σας τραβάει κάτω. Μόλις φτάσει σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο αφύπνισης, τότε τίποτα δεν θα μπορεί να σας τραβήξει κάτω για πάντα. Απλά θα κατεβαίνετε συνειδητά εσείς για να το βοηθήσετε. Μετά με μεγάλη ευκολία θα ανεβαίνετε ψηλά γιατί θα έχετε φτερά. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, που νομίζει ότι δεν έχει φτερά, θα φοβηθεί έστω και ένα μέτρο να πέσει, γιατί θα πέσει από τον κρεμό και θα τσακιστεί. Αυτός ο άνθρωπος όμως που έχει φτερά, δεν φοβάται να πέσει στο κενό, να κατέβει κάτω, γιατί απλά όποτε θέλει θα ανοίξει τα φτερά και θα πετάξει. Έτσι ακριβώς είναι εκείνη η ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, της θυσίας μερικών ανθρώπων που κατεβαίνουν συγκεκριμένα επίπεδα για να μπορούν ακόμα και μέσα σε αυτά τα σκοτάδια να αρπάξουν μερικές ψυχές και να τους δείξουν το παράδειγμα. Γιατί δεν μπορούν να τις σηκώσουν πάνω μόνοι τους, έτσι. Με βλέπετε στις εικονογραφίες οι άγγελοι που τραβάνε τις ψυχές. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Κατεβαίνουν κάτω και με το παράδειγμα που αυτοί ανεβαίνουν επειδή έχουν φτερά, τότε βλέπει ο άλλος και οθείται να κάνει και αυτός το ίδιο. Κανείς δεν μπορεί να σας τραβήξει, κανείς δεν μπορεί να σας πάει πάνω. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει η Λιάννα από την Καλαμάτα, στα μάτια ο Ερμής ο Τρισμέγιστος μας μιλάει για το κοσμικό αυγό που περικλείεται από ένα φίδι. Θα μπορείς ίσως να μας αναλύσει περισσότερο. Έχει κάποια σχέση με τον άρχοντα του κόσμου τούτο? Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι ονομασίες άρχοντας, ο άρχον του κόσμου τούτο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παγκόσμια νοημοσύνη που ανήκουμε μέσα. Καταλάβατε, αυτό αρχεί και όλα τα άλλα υπάρχουν κάτω από αυτό, έτσι. Όλα τα άλλα είναι συνωμοσιολογικές αντιπροσωπείες που βάζουμε γιατί το μυαλό μας θέλει να βάλει κάποια ιεραρχία. Μόλις ξεπεράσουμε και βγούμε από αυτές, έτσι, θα δούμε ότι όλα γίνονται κάτω από την παγκόσμια, θα λέγαμε, πανκοσμική συνδημιουργία συνειδητοτήτων και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι, άρα είμαστε όλοι συνδημιουργοί για οτιδήποτε γίνονται. Και δεν είναι κανένας άρχοντας. Άρχοντας φαίνεται στον κόσμο εδώ πέρα του χωροχρόνου μπροστά στα μάτια μας μέσω της εξέλιξης την οποία βιώνουμε εμείς, έτσι. Λοιπόν, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος μιλάει για το κοσμικό αυγό. Δεν έχω διαβάσει, λέω, πάρα πολλά βιβλία, έτσι, φίλοι μου. Παρόλα αυτά, μόνο από αυτό που μου λες, θα προσπαθήσω μέσα από αυτό που μου λες να περάσω μέσα στο δικό σου εαυτό, να καταλάβω περίπου τι έχεις διαβάσει εσύ, για να μου έρθει εμένα μια εντύπωση. Λοιπόν, αυτό το κοσμικό αυγό πάντοτε μας μιλάει για το τσόφλι που υπάρχει απ' έξω, το σκληρό κομμάτι που εμείς λέμε πραγματικότητα 3D. Βλέπετε μέσα όμως το αυγό στην πραγματικότητα είναι πιο μαλακό και στη μέση είναι ο πυρήνας. Καθηκόνα και ομοίωση, λοιπόν, έτσι γίνεται και έτσι θα λέγαμε δημιουργούνται τα πάντα. Γι' αυτό το αυγό είναι μια αντιπροσωπεία, θα λέγαμε, του σύμπαντος. Παρ' όλα αυτά εμείς ζούμε στο τσόφλι τώρα, έτσι, και σε περίπτωση που εμείς σπάσουμε το τσόφλι θα έρθουμε με τον εξωτερικό περιβάλλον, με το υπόλοιπο σύμπαν. Αν το σύμπαν μας, λοιπόν, είναι ένα αυγό, καλούμαστε εμείς να μάθουμε το πώς λειτουργεί και να έρθει η πορεία να σπάσουμε, θα λέγαμε, το τσόφλι, ώστε το έξω και το μέσα να γίνει ένα. Το εξώτερο, ο μη αυτός, με τον εαυτό που είναι μέσα στο τσόφλι, να γίνει ένα. Εκείνη την ώρα βγαίνουμε στην πραγματική εκδήλωση, έτσι, και πάω ότι να ξέρετε δημιουργούμε τσόφλια. Τώρα, το ποιος έκανε το αυγό, ή αν έκανε η κότα το αυγό και το αυγό θα λέγαμε την κότα, στην πραγματικότητα, όπως λέει, θα λέγαμε και ένα αστείο, ο πρώτος ήταν ο κόκορας. Έτσι, ούτε αυγό ή την κότα. Θέλω να πω η θέληση. Όλα τα άλλα γίνανε ταυτόχρονα, φίλοι μου. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει ο εαυτός χωρίς τον μη εαυτό.
Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα με το δύο χωρίς το τρία, γιατί είναι εκεί πέρα που εφάπτονται. Έτσι. Και δεν μπορεί να υπάρξει όλη η ακολουθία των αριθμών, έτσι, αν δεν υπάρχει έστω, θα λέγαμε, το μηδέν. Λοιπόν, τώρα, το που περικλείεται από ένα φίδι. Αυτό το φίδι, όπως καταλαβαίνουμε, σημαίνει πάντοτε, θα λέγαμε, τον κύκλο. Και ειδικά το φίδι που κάνει την εξελικτική πορεία, έτσι, που σημαίνει γραμμή, γραμμικό χρόνο. Και φυσικά, στην πραγματική κατάσταση, το φίδι αυτό τρώει την ουρά του. Είναι ο ουροβόρος φίδι, όχι, ο όφης, έτσι, που συνεχόμενα, λέγαμε, τρώει την ουρά του. Αυτό δείχνει την σπυροειδή κίνηση, την εξελικτική πορεία και τους κύκλους που συνέχεια παίζουμε, γιατί τα πάντα στον κόσμο, έτσι, έρχονται σε κύκλους. Και γιατί έρχονται σε κύκλους? Γιατί ο κύκλος στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σημείο που έχει ανοίξει τον εαυτό του σε γραμμή και ξαναγυρίζει στο ίδιο σημείο. Εκεί μέσα παίζεται η ζωή. Έτσι, η αρχή και το τέλος είναι το ίδιο το σημείο. Όταν εμείς ζούμε, είναι επειδή παίζουμε τη διαδικασία, μες στη φαντασία. Όλα είναι ένα σημείο. Αυτό το σημείο έχει γίνει κύκλη και αυτά τα πράγματα εμείς ζούμε σαν κόσμος. Έτσι, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Τα πάντα είναι ένα σημείο και μάλιστα κβαντικό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην προχωρήσουμε σε θέματα έτσι πιο εσωτερικά, αλλά αφού μιλάς για το ρυθμό του μέγιστο, έτσι, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε εσωτερικά. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέει η Μαρία η Κτιστάκη, πόσο εφικτό είναι ο επαναπρογραμματισμός? Για να επαναπρογραμματίσουμε το οτιδήποτε, πρέπει να μπούμε στη γλώσσα προγραμματισμού. Αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα προγραμματισμού και δεν μπούμε στο επίπεδο προγραμματισμού, δεν μπορούμε τίποτα να προγραμματίσουμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αλλάξει το αιτιατό του σώμα όταν γίνει συνειδητός στις αιτίες και να αλλάξει ψυχική πορεία, θα λέγαμε, και να μπορεί να δημιουργεί, θα λέγαμε, ψυχικές, θα λέγαμε, επιλογές που θα το φτιάξουν μια συγκεκριμένη ζωή και θα είναι μαζί με την ψυχική του πορεία, θα λέγαμε, συνειδητός. Φυσικά ένας άνθρωπος που δεν θέλει να αλλάξει όλες τις ψυχικές πεποιθήσεις, θα λέγαμε, τις προσυμφωνημένες καταστάσεις και αρχίζει και θέλει να αλλάξει, βέβαια, μέσα σε αυτό το 3D, στον χωροχρόνο που ζει ορισμένα πράγματα, πάντοτε πρέπει να πηγαίνει στα ανάλογα επίπεδα προγραμματισμού για τον καθένα. Μπορείτε μια συνήθεια να την κόψετε. Μπορείτε όμως ένα ελάττωμα να σας πάρει χρόνια να το κόψετε, γιατί πρέπει να μπείτε πιο βαθιά να βρείτε τη δική του αιτία. Μόλις καταλάβετε κάτι το πώς λειτουργεί, δηλαδή δεν είναι μόνο να βρείτε την αιτία, βρίσκουμε, σας έχω πει, τρία πράγματα. Την αιτία, το αποτέλεσμα και τη διαδικασία. Αυτά τα τρία πράγματα πάντοτε κάνουμε, έτσι. Μόλις λοιπόν με αυτό βρούμε, καθορίζουμε και μετά τι κάνουμε, περιορίζουμε το κάθε τι. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε και να ότι περνάμε μέσα στα διάφορα επίπεδα, θα λέγαμε, στα διάφορα παράθυρα, αν μιλήσουμε βάσει των Windows, θα λέγαμε, έτσι, να ανοίξουμε τα διάφορα παράθυρα και να μπούμε σε εκείνο το παράθυρο που μας ενώνει με τα Windows, με το λογισμικό ή με το BIOS, αν μιλάμε για τον υπολογιστή ή για το Android. Βλέπετε, υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα προγραμματισμού. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ο προγραμματισμός πρέπει να περιέχει μια γλώσσα. Οπότε, φανταστείτε σε τι επίπεδα φτάνουμε όταν σας λέω μπαίνουμε στο άκτιστο φως, που από εκεί πέρα δημιουργούμε εμείς την ίδια τη γλώσσα, την ίδια τη λογική, τον ίδιο το λόγο, που κάτω από αυτό το λόγο φτιάχνουμε ανάλογα σύμπαντα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό που είπα, ξανακούστε το πολλές φορές, διαλογιστείτε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, Μαρία, όσο μιλάς για συγκεκριμένο προγραμματισμό, πρέπει να μπεις λοιπόν σε αυτό το βάθος. Αν θες λοιπόν εσύ να αποπρογραμματιστείς από πιο βαθιά σου, ριζικά σου, τα λέγαμε, πράγματα, πρέπει να μπεις, τα λέγαμε, ακόμα πιο βαθιά. Βλέπετε εδώ πέρα πολλές φορές, μια που είπαμε για το βάθος της δονήσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες κβαντικές δονήσεις που μπορούν να φέρουν το σώμα μας σε νεότητα, θα λέγαμε, σε ισορροπία ή σε συγκεκριμένα, θα λέγαμε, μοτίβα να μπορείς να εξυψωθείς. Αυτές οι δονήσεις δεν είναι, βέβαια, αυτά τα πράγματα που κάνουμε, τα γκόν και τα μπιν και τα τζάν και τα γκούν και τα γκάν, αυτά όχι. Αυτά ανήκουν στο φάσμα, θα λέγαμε, των ηχητικών αυτιών μας, θα λέγαμε, των τυμπάνων μέσα μας. Δεν έχουν καμία σχέση με τις δονήσεις που μπορούν να μας μεταλλάξουν στην πραγματικότητα. Αυτές οι δονήσεις μεταλλαγής, τώρα πάνε να τις βρουν οι επιστήμονες με τα πειράματα,
γιατί ανήκουν σε ένα κουπαντικό, θα λέγαμε, υπόβαθρο ή πλαίσιο δονήσεων. Όλα τα υπόλοιπα που είναι δονήσεις που ακούνε, θα λέγαμε, τα αυτιά μας, έτσι, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μας φέρουν μια συγκεκριμένη ηρεμία και μια διάθεση διαφορετική. Οπότε, φίλοι μου, επαναπρογραμματισμός σημαίνει συνέχεια σκάψιμο. Πάω σε εκείνο το επίπεδο που υπάρχει το πρόγραμμα. Μαθαίνω τη γλώσσα προγράμματος και μετά βάζω άλλες εντολές. Το καταλαβαίνουμε? Λοιπόν, λέει η Εύα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στα μάτια. Σε έχω ακούσει να λες ένα βίντεο σου ότι ο εσωτερισμός πηγάζει από το εγώ. Θα μπορούσε να μας το αναπτύξεις λίγο? Κάθε μορφή γνώσης πηγάζει από το εγώ. Κάθε μορφή γνώσης πηγάζει από την έλλειψη δύναμης. Αν εμείς δεν είχαμε αυτή την έλλειψη δύναμης, δεν χρειαζόταν να ξέρουμε. Απλά θα ήμασταν. Το νοητικό μας μέσα, ο νους μας, γιατί θέλει να επεξεργαστεί και να ξαναζήσουμε όλο αυτό το νοητικό σύμπαν το οποίο ζούμε, της διαδικασίας και της εξέλιξης, είναι φυσικό μέσα ο εαυτός μας, επειδή είναι ο θεαδύναμος, να θέλει να γνωρίσει. Κάθε φορά λοιπόν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, αλλά και πλάνη στα πιο επόμενα επίπεδα, της γνώσης, ότι γνωρίζουμε. Σίγουρα λοιπόν όλοι πρέπει να περάσουμε από τη γνώση και μετά να μπούμε στη γνώση της άγνοιας. Έτσι, υπάρχει μια άλλη γνώση, είναι αυτή η γνώση που σας μιλάω, έτσι, του κουβαντικού επίπεδου, εκεί που όλα είναι ένα. Αυτή η γνώση λοιπόν που κάνουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, τι είναι? Όποιος θέλει να μάθει λοιπόν την ομοτέλεια, είναι φυσικό να αρχίσει να ψάχνει τον εαυτό του, να αρχίσει λοιπόν από μια επιθυμία εγωική να γίνει παραπάνω από τι είναι, να εξελιχθεί, να μπει σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό όμως δεν πάβει να είναι μια επιθυμία που έχει το εγώ που της αποκοπείς, γιατί το εγώ είναι αποκομμένο. Έτσι, αν το καταλάβουμε, όλοι μας ζούμε κάτω από τον ίδιο Θεό, έτσι, απλά το κάθε εγώ του καθενός, η προσωπικότητα του καθένα, το πρίσμα του καθένα, χαρακτηρίζει τον κάθε άνθρωπο αναλόγω πόσο ένωση μπορεί να έχει με τον δημιουργό ή όχι. Άρα θα λέγαμε, η ίδια η γνώση είναι μια κατάσταση που μόνο εγωικά μπορείς να την αποκτήσεις. Από τη στιγμή που φτάνεις σε εκείνο το επίπεδο λοιπόν, εγωικά, να αρχίζεις να συλλαμβάνεις και να μεγενθύνεται, θα λέγαμε, το εγώ σου και να μεγενθύνεται το εγώ σου και να μεγενθύνεται το εγώ σου, φτάνεις σε ένα σημείο να καταλάβεις ότι όλα αυτά τα πράγματα, μόλις τα έμαθες, έρχεται εκείνη η ώρα που θα καταλάβεις ότι τώρα δεν έχεις ανάγκη τη γνώση, γιατί πάντοτε είχες εκείνη την ένωση, εκείνη την κατάσταση, εκείνο το κανάλι, θα λέγαμε, με τον δημιουργό, με τη συνείδηση. Απλά θα μπορούσες να αφήσεις τον εαυτό σου να εμπιστευτεί τον αυθεντικό, θα λέγαμε, εαυτό μέσα. Όμως η εμπιστοσύνη προς το πραγματικό εαυτό μας δεν μπορεί να γίνει, γιατί εμείς είμαστε ταυτισμένοι με το διανοητικό μας, ταυτισμένοι με τους φόβους μας. Πώς μπορεί ο φόβος έτσι να φύγει αν δεν υπάρχει μια κατανόηση? Δεν είναι λοιπόν δυνατόν. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε το νου μας και ο νους μας ζητάει αποδείξεις, πρέπει να περάσουμε την εξελιγητή κατάσταση της γνώσης. Τόσο πολύ ώστε να έρθει μια εμπιστοσύνη μετά ότι όλα κυλάνε κατευχήν. Δική μας. Όχι μόνο δική μου ή του άλλου νου ή του άλλου ή του άλλου, αλλά δική μας. Μόλις το καταλάβουμε αυτό και φύγουμε από τόσο απομακρυσμένο, θα λέγαμε, και απομονωμένο και εγκαταλειμμένο κομμάτι το οποίο ζούμε μέσα, θα δούμε ότι όλα έχουν φτιαχτεί έτσι όπως πρέπει να έχουν φτιαχτεί. Πολλές φορές λοιπόν μέσα σε αυτήν την εξέλιξη που ζούμε, φαίνεται ότι άλλοι μας διοικούν, φαίνεται ότι άλλοι καθορίζουν τους νόμους για μας, γιατί απλά δεν ξέρουμε το τι είμαστε εμείς. Μόλις καταλάβουμε τι είμαστε εμείς και δούμε τον άνθρωπο στην ολότητά του, θα καταλάβουμε ότι είμαστε όλο το σύμπαν. Έτσι. Όλα αυτά που σας λέω, βέβαια, δεν τα λέω για να τα κάνετε τώρα, ούτε τα λέω όσο είναι καλά για να μπείτε σε αυτή την κατάσταση. Τα λέω ακριβώς για να αφαιθείτε στον εαυτό σας. Αν ο ενθουσιασμός σας είναι να γνωρίσετε, θα γνωρίσετε. Αν ο ενθουσιασμός σας είναι να προσπαθήσετε τη διάλυση του εγώ, προσπαθήστε την αυταπάρνηση, τη διάλυση του εγώ. Αν ο ενθουσιασμός σας είναι να χαλαρώσετε, χαλαρώστε. Είναι όπως είναι κάθε φορά όταν τρώτε. Βλέπετε, όταν εμείς είμαστε στην άγνοια, προτιμούμε τις περισσότερες φορές να τρώμε για απόλαυση και όχι για βιταμίνες. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή μας, φίλοι μου. Άλλοι λοιπόν ζούνε για απόλαυση και άλλοι ζούνε για εξέλιξη. Όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε τις φθορές που δημιουργεί, θα λέγαμε, στο σώμα μας με κακή τροφή, τόσο επιλέγουμε μετά. Έτσι είναι και η ίδια η ζωή μας, φίλοι μου. Όσο εμείς ζούμε τη ζωή μας και παίρνουμε εμπειρίες, έρχεται μια στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι το όφελός μας
είναι να παίρνουμε τις εμπειρίες εξελικτικά και όχι το βόλεμα. Και να θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην εξέλιξή μας. Άρα λοιπόν όσες φορές τρώτε, και θα δείτε ότι τρώτε πάρα πολλές φορές, έτσι, για απόλαυση και όχι για να πάρετε συγκεκριμένες βιταμίνες. Έτσι ακριβώς γίνεται η ζωή μας τα πάντα. Είτε σεξουαλικά, είτε το πάρετε συγκινησιακά, είτε συναισθηματικά, είτε όλη τη ζωή σας. Θέλω να καταλάβετε αυτό το πράγμα, ότι άλλο όταν το κάνουμε για απόλαυση, άλλο όταν το κάνουμε για αναβάθμιση. Άρα όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε υπεραναβαθμιστεί σε εισαγωγικά, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε εξελικτικά, που δεν μας νοιάζει τόσο πολύ ούτε η εξέλιξη, τότε εκεί πέρα αφινόμαστε στον πραγματικό εαυτό μας. Γιατί έχουμε εξελιχθεί τόσο ώστε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας. Και οι επόμενες γενιές δεν χρειάζονται να έχουν τόσο πολύ γνώση εσωτερικών. Θα έχουν την προαπαιτούμενη γνώση, θα έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και θα είναι μια ανθρωπότητα με εμπιστοσύνη που θα κάνει αυτό που θέλει, όπως το θέλει, χωρίς αμφιβολίες, κατάκριση και πόλεμο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Εμείς όλα αυτά τα κάνουμε γιατί αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας, φοβόμαστε τον εαυτό μας, δεν τον αφήνουμε ελεύθερο, δεν τον εμπιστευόμαστε. Υπάρχει το καλό και το κακό, το οποίο σας μίλησε, που μας μάθανε, έχει μπει μέσα μας. Ακόμα προσπαθούμε να φύγουμε τη διπολικότητα. Δεν έχουμε φτάσει με κατάσταση, θα λέγαμε, ουδετερότητας. Οπότε να είμαστε εμείς αυθεντικοί στο χρόνο, στο εδώ και τώρα, στην εξέλιξή μας. Μόλις φτάσουμε μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή ενωθούμε στο κέντρο μας, που είναι ουδέτερο, τότε από εκεί και πέρα σταματάνε όλες αυτές οι αμφιβολίες. Και απλά παίζουμε την πολικότητα στο σημείο ακριβώς εξελικτικό το οποίο είμαστε. Μέσα από τα πάθη που είμαστε και μέσα από οτιδήποτε που είμαστε. Εμπιστευόμενοι όλο αυτό το πράγμα της εξέλιξης. Όλες αυτές οι καταστάσεις μετά διαφόρων πραγμάτων, έτσι που μας βοηθάνε να πάρουμε δύναμη τον εαυτό μας, είναι γιατί εκείνη την ώρα θέλουμε πραγματικά μια δύναμη μέχρι να μπούμε στην κατάσταση εμπιστοσύνης. Γι' αυτό σας λέω, αν πραγματικά θέλετε να γνωρίσετε και να νιώσετε μέσα σας μια κατανόηση, ώστε να εμπιστευτείτε πραγματικά το εδώ και τώρα, βρείτε τι, ψάχτε, ερευνήστε, αν πραγματικά το θέλετε. Μόλις το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι θα έρθει αυτό το σημείο που θα σας πω εγώ. Αυτό ακριβώς σημείο θα έρθει, όπου είναι μια άφεση, σε εισαγωγικά, στον εαυτό σας. Γιατί απλά δεν φοβάστε, γιατί φεύγει ο παράδεισος, η κόλαση, γιατί φεύγει η τιμωρία, φεύγει το κάρμα, φεύγουν όλα αυτά τα πράγματα και απλά αφήνεστε να είστε εσείς. Και όταν είστε εσείς, δηλαδή πάτε μαζί με την ψυχική σας πορεία, η ίδια ψυχική σας πορεία ξέρει τι πρέπει να κάνετε, πώς να το κάνετε, για να μπορείτε να φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, επίπεδο, στο επόμενο δηλαδή της εξέλιξής σας. Εντάξει, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που σας λέω δεν είναι πάγια κατάσταση, αλλά είναι όλα επίπεδα που ο καθένας θα φτάσει αναλόγως εκείνο, θα λέγαμε, το καιρό του. Μην κοιτάτε επειδή τα λέω εγώ, πρέπει όλοι καλά να είναι έτσι. Μιλάω για συγκεκριμένα επίπεδα, αλλά μ' αρέσει να σας δίνω, θα λέγαμε, όλη την κατάσταση για να μπορείτε να διαλέξετε ο καθένας το επίπεδο του, χωρίς σας λέω ότι πρέπει να κάνετε εκείνο ή πρέπει να κάνετε το άλλο. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θα λέγαμε μερικές ψυχές, δεν κάνουν τώρα. Δεν έχουμε μιλήσει για τους ομοφυλόφιλους, για τους γκέι, για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν να απολαύσουν τη ζωή τους. Δεν θέλουν τόσο πολύ την εξέλιξη. Δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Ας απολαύσει, θα λέγαμε, ορισμένα πάθη. Όπως ο άλλος που τρώει φαγητό γιατί θέλει να απολαύσει, θα λέγαμε, το φαγητό. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, να το κάνει βιταμίνες ή να φτιάξει το σώμα ή να δυνατήσει. Θέλει να είναι στην απόλαυση. Μόλις καταλάβει και πάρει την εμπειρία και μπουχτίσει ορισμένα πράγματα η ψυχή του, αφού θέλει να περάσει από εκεί και το συνειδητοποιήσει, αναλόγως πόσους κύκλους θέλει να κάνει, πόσο πόνο θέλει να τραβήξει, και όχι μόνο για αυτά, για κάθε τι που εμείς ονομάζουμε ελάττωμα, για κάθε τι που μας φέρνει σε μια κατάσταση απόλαυσης μεν, αλλά για να μάθουμε δε την ισορροπία. Κάποιος με ρώτησε, γιατί ρε σταμάτησε αυτόν τον κόσμο όλα, μου λέει, είναι απολαυστικά. Και όλα τα άσχημα είναι απολαυστικά. Του λέω, αν δεν ήταν τα άσχημα απολαυστικά, δεν θα τα κάνεις ποτέ. Λοιπόν, και χρειάζεται να τα κάνουμε για να μάθουμε, φίλοι μου. Γιατί μέσω του πόνου, θα λέγαμε, που έρχεται από τι, από την άγνοια, μαθαίνουμε τη γνώση για να φύγει ο πόνος, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Λιλή, καλησπέρα, πώς μπορούμε να χειριστούμε την αρνητική ενέργεια των άλλων ανθρώπων προς όφελός μας. Το έχουμε απαντήσει πολλές φορές, Λιλή. Σας είπα, ό,τι δεν μπορείτε να χειριστείτε, είναι φυσικό να φύγετε μακριά. Το φευγά του μάνα, λέει, δεν έκλαψε ποτέ, αλλά δεν έμαθε και ποτέ.
Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε, πρέπει να ξεκινήσετε να δοκιμάζετε, να μετασχηματίζετε την ενέργεια αυτή. Να καταλάβετε ότι η αρνητική ενέργεια όπως η θετική είναι μια εξελικτική διαδικασία. Μπορούμε και την αρνητική ενέργεια και τη θετική, επειδή είναι το ίδιο, να την πάρουμε προς όφελός μας. Το μόνο που δεν μας δίνει όφελος είναι η αδράνεια και ο πόλεμος μεταξύ αυτών των δύο ενεργειών. Εντάξει, σας το λέω να το ξέρετε λοιπόν αυτό το πράγμα. Άρα μπορούμε κάθε αρνητική ενέργεια, έτσι κάθε αρνητική ενέργεια που υπάρχει, να το φέρουμε προς όφελός μας, γιατί ακριβώς όσο μαθαίνουμε πραγματικά, ρίχνουμε συνείδηση και εστιάζουμε και αναγνωρίζουμε την αρνητική ενέργεια, αυτό που δεν είναι, δηλαδή έξω τα όρια της, είναι η θετική ενέργεια. Έτσι. Δεν γίνεται να μάθουμε μια θετική ενέργεια χωρίς αρνητική. Γι' αυτό πολλές φορές τους στέλνω όλους στο αρνητικό. Τους στέλνω στα πάθη τους. Με σκοπό να μάθουν πραγματικά τις αρετές. Όχι γιατί στο πει εκκλησία. Όχι επειδή φοβούνται. Όχι επειδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πραγματικά πηγαίνετε στα πάθη σας για να μάθετε την αρετή. Γνωρίστε την κακία σας για να μάθετε την αρετή. Αρετή να τη γνωρίσετε. Εγώ δεν έχετε γνωρίσει την κακία. Δεν γίνεται. Και όποιοι το λένε, λένε ψέματα, γιατί πρώτα περνάμε από την κακία λόγω της εξελικτικής μας κλίμακας. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πρώτα χανόμαστε για να βρεθούμε. Οκ. Okay. Καταλαβαίνετε τώρα, αρχίζει μια άλλη διδασκαλία στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι πλέον πρέπει να φύγουμε από την ενοχή. Πρέπει να φύγουμε από τη ζωώδη κατάσταση. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Να φύγετε από το κοπάδι, από το ζώο, από το καλό κακό, το μόνιμο. Μπείτε στη δική σας εξέλιξη. Πολλές φορές κάνοντας το πάθος σας, είναι θετικό για σας, γιατί θα βρείτε τον εαυτό σας και έτσι θα καταλάβετε μέσα από το πάθος σας, έτσι το ανώτερο δώρο που σας δίνει, θα λέγαμε, το σκοτάδι. Από το σκοτάδι μαθαίνουμε, στο φως ξέρουμε. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει η Μαρία. Σταμάτη, τι είναι αυτό, εντάξει κάτσε να γελάσω λίγο, γιατί το έχουμε σοβαρέψει πολύ το θέμα, έτσι. Χαλαρώστε λίγο, γελάστε. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα. Σταμάτη, τι είναι αυτό που κάνει τους έφηβους τόσο εύκολα σήμερα να σκέφτονται την αυτοκτονία. Πού το ξέρεις, Μαρία. Εγώ δεν σε είχα για έφηβη. Είσαι σίγουρη ότι όλοι οι έφηβοι σκέφτονται την αυτοκτονία? Σε ευχαριστώ, λέει η Μαρία. Παρακαλώ. Λοιπόν, πέραν της πλάκας, όποιος σκέφτεται την αυτοκτονία είναι γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ορισμένα πράγματα. Είναι τόσο ευαίσθητος και δεν έχει την κατάλληλη, θα λέγαμε, τα κατάλληλα δεδομένα για να πώς μπορεί να μετασχηματίσει, θα λέγαμε, την ενέργεια. Έτσι. Άρα ένα παιδί, η έφηβη, πολλές φορές βγαίνουν με αγνά πράγματα, ίσως με πρότυμα, ίσως αυτή την αριστερή κλίμακα έτσι που υπάρχει, να είμαστε όλοι μαζί, όλοι οι ίδιοι, ξέρεις, όπως έλεγε ο Τζον Λένον, ξέρεις, γιατί να μην είμαι όλος ο κόσμος παράδεισος, όλα αυτά, όλα έτσι με αυτό το ωραίο πράγμα, μέσα από τους έρωτες, μέσα από την αγαθότητα που υπάρχει, έτσι, και δεν είναι όλοι, σας λέω, μερικοί. Είναι φυσικό λοιπόν εκείνη την ώρα ο έφηβος που είναι ακόμα σε κατάσταση, θα λέγαμε, αγνότητας και μιλάει μέσα ελλείπητο δημιουργία, να θέλει να φτιάξει έναν κόσμο, αλλά να απογοητεύεται μόλις βλέπει πόσο δύσκολο είναι να το φτιάξει αυτόν τον κόσμο. Έτσι, μέσα στην άγνοια, θα λέγαμε, που έχει για το πώς πρέπει να υπάρχει, μέσα από την όθηση που του δίνει η ζωή να ζήσει, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που μιλάει, θα λέγαμε, μέσα του η κουνταλίνη όταν ανεβαίνει και φτάνει σε εκείνη τα επίπεδα για να μπορέσει να του δώσει την όθηση και να δράσει, θα λέγαμε έτσι, επειδή βγαίνει προς τα έξω. Όλο αυτό το πράγμα, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ακόμα πιο ευαίσθητο στις διάφορες, θα λέγαμε, πεποιθήσεις της παλιάς γενιάς ίσως ή τις διάφορες πεποιθήσεις άλλων ανθρώπων που τους σταματούν τα όνειρα. Βλέπετε, αν το παιδί μας δεν το έχουμε μάθει τη θέληση, αν το παιδί μας δεν το έχουμε μάθει, θα λέγαμε, συγκεκριμένα αρχέτυπα, πώς να μπορεί να υπερνικάει τα εμπόδια και το έχουμε όλο στο βόλεμα και θέλουμε όλο να τα κάνουμε για να το βολέψουμε και το έχουμε στα όπα-όπα και δεν του μαθαίνουμε τα κλειδιά για να μπορεί να βρει τον εαυτό του, να κάνει τα λάθη του και μέσα από τα λάθη του να γνωρίσει. Είναι ανώφελο κάθε παιδί τέτοιο που θα βγει ευαίσθητο, μόλις βγει ευαίσθητο στον χρόνο και σου πει: μα εγώ θέλω να γίνω τραγουδίστρια και δεν μπορώ να γίνω. Μα εγώ θέλω να γίνω το ένα, μα εγώ θέλω να γίνω το άλλο και δεν μπορώ να γίνω, δεν μπορώ να γίνω. Γιατί δεν έχει μάθει να υπερνικάει τόσα πολλά εμπόδια. Καταλάβατε. Οπότε έρχεται μια συγκεκριμένη κατάσταση από την ανθρωπότητα, έτσι, που αυτοί τη βλέπουν πιο έντονα αυτά τα παιδιά. Και έτσι σκέφτεται την αυτοκτονία, γιατί σου λέει εκείνη την ώρα και ο έφηβος δεν έχει την αίσθηση του κινδύνου τόσο πολύ, γιατί δεν έχει τόσα πολλά πράγματα να χάσει. Για φανταστείτε. Όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε εκτιτικοί και δενόμαστε με πράγματα, γι' αυτό και ανεβαίνει η αίσθηση του φόβου του θανάτου. Έτσι. Ο έφηβος ακόμα δεν έχει δεσμευτεί για να μπορεί να κάνει δεσμούς, θα λέγαμε. Έτσι. Και αν με την οικογένειά του είναι λίγο χαλαρός, θα λέγαμε, και είναι λίγο έτσι πιο στον κόσμο του, θα λέγαμε, και δεν έχει κάνει δυνατούς δεσμούς,
είναι πολύ πιο εύκολη η αυτοκτονία. Έτσι, δεν έχει την αίσθηση του κινδύνου, την αίσθηση του δεσίματος, την αίσθηση της ταύτισης με συγκεκριμένα πράγματα τόσο πολύ, αλλά έχει την ταύτιση με το συναίσθημά του πιο πολύ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι στη σημερινή εποχή οι νέοι δεν σκέφτονται τόσο την αυτοκτονία όμως, Μαρία μου, κατά τα δικά μου έτσι τα λεγόμενα. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κλίμακες, έτσι δεν ξέρουμε για ποιους νέους μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα και συνειδήσεις. Μου φαίνεται η εποχή των ήμω πέρασε και τώρα τα παιδιά βιώνουν πιο έτοιμα, γιατί η νέα η τεχνολογία και η πραγματικότητα που ζουν έτσι τους βάζει καταστάσεις να μπορούν να μπαίνουν άμεσα σε μερικές, τα λέγαμε, εμπειρίες και να μην περνάνε πράγματα που πέρασαμε εμείς. Οπότε νομίζω ότι η εξελικτική κατάσταση συμβαίνει πάντα ισορροπημένα και μιλάμε για εξαιρέσεις, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λέει η Στέλια. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στο άκτιστο φως? Όλα γίνονται με την αναδρομική, θα λέγαμε, άσκηση. Όλα αυτά τα πράγματα που λέμε για διδασκαλίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναδρομική, ψυχολογική μας, θα λέγαμε, άσκηση, για να μπορούμε να δούμε το πώς εκτελήθηκε ο κόσμος ανάποδα. Για να πάμε στο άκτιστο φως. Άρα τι μαθαίνουμε σιγά σιγά? Μαθαίνουμε εμείς να πάμε προς τα πίσω. Παρότι σας έλεγα η εξέλιξη, έτσι, είναι, θα λέγαμε, στο 3D. Η εισέλιξη, για να πηγαίνουμε προς τα πίσω, είναι όταν αναβαθμίζεται η συνείδησή μας. Αυτά τα δύο πηγαίνουν ταυτόχρονα, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε το ένα εξελίσσεται προς τα πάνω και το άλλο προς τα κάτω, άμα μιλήσουμε για πολυγότητα και ενέργειες. Όμως αυτά τα δύο θέλω να τα καταλάβετε, φίλοι μου. Όσο αναβαθμιζόμαστε, πάμε προς την πηγή. Είναι ακριβώς ο μύτος της Αριάδνης στο Οδυσσέα, σας έχω πει. Τραβώντας πίσω το μύτο, ο Οδυσσέας βγήκε από το λαβύρινθο. Ο λαβύρινθος είναι η διάνοια. Το χτιστό φως. Μόλις από εκεί πέρα τραβήξουμε σιγά σιγά τα επίπεδα και πάμε προς τα πίσω, αρχίζουμε και μπαίνουμε στην ψυχή μας, θα λέγαμε, έτσι. Η Αριάδνη, θα λέγαμε, είναι η δική μας ψυχή που πρέπει σιγά σιγά να τη βρούμε, βγαίνοντας από το λαβύρινθο του νου, πηγαίνοντας προς τα πίσω. Δηλαδή από το αποτέλεσμα στην αιτία. Και μόλις φτάσουμε στην αιτία, της αιτίας, τότε αρχίζουμε και αλλάζουμε σε σιγά αυτές τις διαστάσεις, μπαίνουμε σε άλλες, θα λέγαμε, μηχανικές του σύμπαντος. Και μετά φτάνουμε εκεί πέρα που λέμε συχνότητες, δονήσεις, τα λέγαμε έτσι, και προχωράμε σιγά σιγά στο απόλυτο. Εκεί που υπάρχει αυτό που υπάρχει ανακατεμένο κβαντικά πριν δημιουργηθεί, σε σειρά, σε λόγο, σε φως, σε λογική, σε σύμπαν, σε νομοτέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό βέβαια απαιτεί υψηλή γνώση, απαιτεί εκπαίδευση, απαιτεί να έχουμε περιορίσει, θα λέγαμε, τον ελαττωμένο εαυτό μας. Μέσω της διάλυσης των πρισμάτων που έχουμε, δηλαδή, πάμε προς τα πίσω. Τι σας είπα στην αρχή? Όταν διαλύουμε τα πρίσματα που έχουμε, είναι σαν να γινόμαστε πιο αυθεντικοί. Γινόμαστε πιο αυθεντικοί όσο εμείς έχουμε, θα λέγαμε, το φως με την έννοια του λευκού, αντί να μπαίνει μέσα τα πρίσματα, τα διάφορα των διαστάσεων κάθε φορά. Έτσι, που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα πλαίσια δονήσεων. Κάθε φορά λοιπόν εμείς, όταν λέμε διαλύουμε το εγώ μας, σημαίνει ότι βγαίνουμε, εξεταυτιζόμαστε από αυτό και δουλεύουμε με το πιο ανώτερο. Όταν τραβήξουμε από κάτι τη συνείδησή μας, δηλαδή σταματάμε να κάνουμε zoom εκεί πέρα και τραβήξουμε τη συνείδησή μας πίσω, εκείνη την ώρα αφού κάτι δεν το ταΐζουμε, θα λέγαμε, με τη δική μας συνείδηση, αρχίζει λοιπόν εκείνο ατροφή, φεύγει. Όσο εμείς είμαστε πάνω από κάθε εγώ και κρατάμε τον εαυτό μας εκεί πέρα, έχει φυσικό, θα λέγαμε, είναι φυσικό, συγκεκριμένες δονήσεις από κάτω, έτσι, να μην είναι τόσο εξυπηρετικές για μας σαν εργαλεία, οπότε οτιδήποτε δεν κρατάμε εστιασμένο στη συνείδησή μας, αποδομείται από μόνο του. Δεν έχει καμία σχέση με πόλεμο. Θέλω να καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Η ίδια η πραγματικότητα που ζούμε εδώ πέρα και τη λέτε σταθερή, δεν είναι σταθερή. Εμείς την κρατάμε σταθερή με τη συνείδησή μας. Γι' αυτό έχουμε το 3% συνείδηση αφυπνισμένο, ο κοινός άνθρωπος, και το 97% για να κρατάει την πραγματικότητα σε αργό ρυθμό. Στο όνειρό σας, που είναι κάτω από άλλους νόμους, έτσι, τι γίνεται? Στο όνειρό σας, επειδή έχετε πιο αφυπνισμένη συνείδηση, θα λέγαμε σε μερικά επίπεδα του ονείρου, ας το πω έτσι απλά, ότι φτάνετε στο 10% και στο 11% και στο 12%,
Η πραγματικότητα η οποία δημιουργείται με το που αφήσετε τη συνείδησή σας έφυγε. Δεν μένει. Εδώ όμως τι κάνουμε, βλέπετε, γι' αυτό λέμε σταθερός κόσμος. Γιατί έχουμε συγκεκρινοποιήσει με το δικό μας υποσυνείδητο να κυλάει πιο αργά, ώστε εμείς να λέμε ότι πατάμε πάνω στο χώμα, ότι ζούμε στο χρόνο, ότι αυτό είναι σταθερό και εγώ πατάω πάνω του. Όμως στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι σταθερό. Είναι διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Όταν λοιπόν φίλοι μου ξεκινάμε να μπαίνουμε σε αυτά τα πιο εσωτερικά πεδία, έτσι, σε αυτή την εσωτερική επιστήμη, θέλω να καταλάβετε ότι η επιστήμη και το να είμαστε εμείς έξυπνοι στην πραγματικότητα δεν είναι το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να είναι το τηλέφωνο και να λέμε smartphone. Πρέπει εμείς να είμαστε smart με την έννοια της συνείδησης. Έτσι, πρέπει εμείς να είμαστε έξυπνοι έξω από τον ύπνο, όχι το τηλέφωνο. Το καταλάβατε? Μόλις εμείς εξελικτικά φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, τότε θα αρχίσει να έρχεται μια άλλη γνώση, μια άλλη σοφία, ένα άλλο συγκεκριμένο επίπεδο. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε εσείς να μονιμοποιήσετε, θα λέγαμε, το άκτιστο φως στον εαυτό σας, δηλαδή να έχετε την άμεση εκείνη κατάσταση να μπορείτε να μπαίνετε απευθείας, πρέπει να περάσετε σε μια κατάσταση ευθύνης του εαυτού σας. Ευθύνης του εαυτού σας. Ότι εσείς δημιουργείτε την πραγματικότητα και πώς τη δημιουργείτε την πραγματικότητα και με ποιον εαυτό σας. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε την πραγματικότητα μόνο με το κομμάτι το εγωικό, αυτό που έχουμε τώρα. Είναι σαν να λέμε ότι την πραγματικότητα τη δημιουργούμε με το σώμα μας. Αλήθεια, με το σώμα δημιουργείται η πραγματικότητα. Για δημιουργήστε με το σώμα πραγματικότητα να δούμε τι πραγματικότητα δημιουργούμε. Δημιουργούμε με γκασμά και με εργαλεία. Γιατί με τη χούφτα μας ακόμα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικότητα. Μετά έχουμε τα διάφορα εργαλεία. Βλέπετε που πάλι τα δημιουργούμε. Βλέπετε, σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε λοιπόν, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε, πρέπει να μπαίνουμε στα εσωτερικά σώματά μας. Και από εκεί σιγά σιγά να δημιουργήσουμε, χωρίς να μπαίνει το σώμα μας στη μέση. Για να το κάνουμε αυτό λοιπόν, πρέπει να φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις εξελικτικές. Αυτό που κάνουμε τώρα όμως είναι, για όποιον θέλει να ανέβει τα επίπεδα και να φτάνει σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, συνειδητοποιήσεις, να μπορεί μετά κάθε επίπεδο που ανεβαίνει να το ενώνει με τη χρονογραμμή του, να το ενώνει με το επίπεδό του. Αυτά δεν τα κάνουμε για να χαθούμε. Προσέχτε, άνθρωπος που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα και τρέχει να φύγει εκεί, ξεφεύγει, λέμε, τρελαίνεται, έτσι, και γίνεται έρμη το δικό του αντιπροσωπιών, χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Εμείς δεν θέλουμε να χάσουμε την επαφή με την πραγματικότητα. Κάθε πιο εξελιγμένο όν, όπως είναι το φυτό, το ζώο, ο άνθρωπος, κοιτάξτε τι γίνεται, εμπεριέχει και βλέπει τα κατώτερα. Έτσι, εσείς βλέπετε πάνω από το νερό το ψάρι που κολυμπάει. Έτσι ακριβώς είναι και οι ανώτερες συνειδήσεις. Δεν είναι ανώτερες γιατί φεύγουν και δεν καταλαβαίνουν τα κατώτερα. Η πρώτη διάσταση βλέπετε από τη δεύτερη, η δεύτερη βλέπετε από την τρίτη, η τρίτη βλέπετε από την τέταρτη. Δεν γίνεται εμείς να λέμε ότι πάμε σε μια διάσταση και να έχουμε χάσει αυτή τη διάσταση. Τότε είμαστε τρελοί. Γιατί τρελός λέγεται ο αυτός που δεν μπορεί να έχει επικοινωνία, φιλικότητα, συνεργασία με το περιβάλλον του. Αυτός είναι ο τρελός. Αυτό που λέω ότι κανείς δεν είναι τρελός, βέβαια στο δικό του κόσμο ο καθένας μπορεί να είναι Απολέον. Έτσι, ο καθένας μπορεί να είναι Σαρκόζη, να είναι ο Χριστός, να είναι δάσκαλος, ό,τι θέλει μπορεί να είναι ο καθένας. Ναι, να αυτοπροσδιορίζεται. Το θέμα είναι στο επιβεβαιώνει η πραγματικότητα. Σε βοηθάει, σε διατηρεί. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να τρελαινόμαστε. Έτσι, πρέπει να μπαίνουμε στον εαυτό μας με σκοπό να φτιάχνουμε καλύτερη σχέση με την πραγματικότητα. Όχι να τρελαινόμαστε. Προσέχετε, γιατί είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί αυτόν τον καιρό οι άνθρωποι τρελαίνονται. Επειδή είχαν τόσο πολύ ανάγκη να μπουν στον εαυτό τους λόγω της κατάκρισης και της πίεσης που νιώθαν από το περιβάλλον. Άρα φύγαν, ξεφύγαν από το περιβάλλον. Δεν ήρθαν σε ομοιοκρατάστικη επαφή με το περιβάλλον για να μάθουν τον εαυτό τους και τη συνεργασία ώστε να μην έρθει πόνος. Πόνος θα έρθει. Θυμηθείτε το. Γιατί ακριβώς ξεφύγαμε από την ομοτέλεια. Έτσι. Και το όταν ξεφεύγεις από κάτι είναι προσωρινό, αφού είμαστε δεμένοι εδώ. Θα ξαναέρθουμε εδώ πέρα και να βρούμε τη συνεργασία μέσω της εξέλιξης. Έτσι θέλω να το καταλάβετε αυτό. Να πούμε άλλη μια ερώτηση και να κλείσουμε, φίλοι μου. Λέει ο Θεόδωρος Χατζηκυριάκος, καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες παρενέργειες στο σώμα από το άνοιγμα του τρίτου ματιού. Ευχαριστώ. Ωραία ερώτηση, Θεοδωρή μου. Όλα τα πράγματα
που λέτε άνοιγμα τρίτου ματιού και τα υπόλοιπα, ήδη λειτουργούν, ναι. Ήδη λειτουργούν, ναι. Κάθε φορά που φαντάζεσαι είναι το τρίτο μάτι σου. Κάθε φορά που φαντάζεσαι. Και όταν εμείς λέμε ότι βλέπουμε διάφορες νεράιδες, τόσο θα δώσεις, θα φανταζόμαστε στην πραγματικότητα και το ένα layer ακουμπάει το άλλο. Η προβολή του τρίτου ματιού ακουμπάει πάνω στα μάτια. Είναι σαν να βλέπουμε δύο επίπεδα μαζί. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Το τρίτο μάτι το οποίο έχουμε και είναι ανοιχτό, επειδή οι άνθρωποι λοιπόν, αυτά τα τσάκρα όλα ενώνονται σε σιγοπή. Το τρίτο μάτι, όταν εσείς το έχετε αφυπνισμένο, δηλαδή έχετε συνειδητή φαντασία και το ενώνετε με το αίσθηκτο, θα φαντάζεστε ή θα βλέπετε ή θα έχετε ιδέες αισθηκτώδεις, φόβου, κυριαρχίας, ελέγχου κτλ. Αν το τρίτο μάτι σας είναι με το συγκινησιακό δεμένο και στο συγκινησιακό επίπεδο στο τέταρτο τσάκρα σας έχετε κόμπους, θα βλέπετε κόμπους και θα προβάλλετε τους κόμπους σας. Αν το μάτι σας το τρίτο είναι συνέχεια θα λέγαμε ενωμένο με το τρίτο τσάκρα σας και το τρίτο τσάκρα σας έχει κόμπους, θα βλέπετε σχέδια και φαντασίες ό,τι θέλετε εσείς, αναλόγως στις πεποιθήσεις που έχετε. Κοιτάξτε λοιπόν να τα μάθετε σωστά τα πράγματα για να δείτε ότι δεν προξενεί κίνδυνο το άνοιγμα ματιού, γιατί είναι ήδη ανοιχτό. Είναι αναλόγως πώς αυτό το εργαλείο το έχεις δέσει και με ποιο τσάκρα. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε από το τέταρτο τσάκρα και το πέμπτο και το έκτο για να γίνει όλη η σωστή, θα λέγαμε, η ένωση. Και έχω κάνει ένα βιντεάκι πάνω σε αυτό που εξηγώ πώς ενώνονται τα τσάκρα μεταξύ τους σε ομόκεντρους κύκλους, σε σπυροειδή κίνηση. Όταν εμείς φτάσουμε στο τέταρτο τσάκρα και φύγουμε από τα κάτω διαφραγματικά με την έννοια της ταύτισης και σπάσουμε το φράγμα, το τσόφλι και μπούμε στο τέταρτο τσάκρα της συμπατικής ένωσης, τότε εκεί αρχίζει η αντικειμενικότητα και τότε το τρίτο μάτι κοιτάει πιο αντικειμενικά και έρχεται πιο καθαρές εκφράσεις του σύμπαντος να μπουν μέσα στον αδένα πινεάλ και αυτός να το προβάλλει σαν πραγματικότητα πάνω στο τρίτο κόσμο που τον οποίο ζούμε. Το καταλάβατε? Δυστυχώς ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραπληροφορήσεις, λέει ο καθένας ότι να είναι, συγκεκριμένες διδασκαλίες αρχαίων χρόνων έχουν σπάσει, ο καθένας έχει πάρει κομμάτια και τα έχουν δώσει στον κόσμο και είναι ένα κομφούσιο. Το καταλαβαίνω. Όμως, ακούστε αυτό που σας λέω. Το θέμα δεν είναι να αφυπνίσετε τα τσάκρα σας μόνο. Ο καθένας μπορεί να γρατζουνίσει μια κιθάρα. Οι χορδές της κιθάρας είναι τα τσάκρα σας. Το θέμα είναι να μάθετε να παίζετε μουσική. Οκ. Μουσική. Αλλιώς θα είσαστε, δεν θα είστε καλλιτέχνες, θα είστε τίποτα έτσι ατάλλαντοι που θα γρατζουνάν κιθάρες. Αυτό θέλετε να κάνετε? Θέλετε λίγο να ενεργοποιήσετε τσάκρα σας, να κάνετε κάνα δύο διαλογισμούς, να ενεργοποιήσετε τσάκρα και τι έγινε μετά? Και τι έγινε αν δεν τα έχετε καθαρίσει? Και τι έγινε αν δεν τα έχετε μάθει? Και τι έγινε αν δεν τα έχετε ενώσει με το κέντρο σας? Και τι έγινε? Σαν να βγείτε έξω και να γρατζουνάτε κιθάρες. Ρεζίλι γίνεστε και δεν το ξέρετε. Ρεζίλι γίνεστε και δεν το ξέρετε. Γιατί όποιος ξέρει μουσική θα γελάει μαζί σας. Αυτό κάνετε. Κοιτάξτε, χαμηλώστε το εγώ, χαμηλώστε την ταπεινοφροσύνη σας. Δουλέψτε με απλά πράγματα και αφαιθείτε στα εύκολα, στα πρακτικά. Ξεκινήστε από την καθημερινότητα της ζωής σας και μετά πηγαίνετε στα υπόλοιπα. Φτιάξτε πρώτα τη ζωή σας, τη σχέση, το συναίσθημά σας και μετά προχωρήστε και στα υπόλοιπα. Αυτή είναι η δική μου λοιπόν η γνώμη, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ξέρω ότι έχουμε και άλλες ερωτήσεις, θα τις κάνουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όποιος θέλει κοινοποιεί, όποιος δεν θέλει κοινοποιεί με το ζόρι. Λοιπόν, θα χαρώ να τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάλι για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους.